Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Αντώνης Βυζαντίνης. Συνεχίζουμε με τα μαθήματα της Java και σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τους βασικούς μαθηματικούς τελεστές. Ξεκινώντας, θα φτιάξουμε μία system outprint και θα χρησιμοποιήσουμε μία μεταβλητή απάντηση μέσα και θα δουλέψουμε με αυτήν την μεταβλητή. Αρχικά θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε μια πρόσθεση ακεραίων. Δηλώνουμε λοιπόν την μεταβλητή απάντηση τύπου int και της εκχωρούμε το α συν το β για να κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης. Ας το αποθηκεύσουμε, το τρέχουμε και βλέπετε αμέσως την απάντηση εδώ κάτω, το 40. Πολύ ωραία. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να κάνουμε αφαίρεση. Τρέχουμε, αποθηκεύουμε και βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ κάτω. Και φυσικά πολλαπλασιασμό με το τελεστή για τον πολλαπλασιασμό που είναι το αστεράκι. Το τρέχουμε, αποθηκεύουμε και το αποτέλεσμα το βλέπετε εδώ. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να κάνουμε μια διαίρεση, το σύμβολο της διαίρεσης, το τελευταίο της διαίρεσης εδώ. Τι αποτέλεσμα θα έχουμε όταν το τρέχουμε, πατάμε OK και βλέπουμε εδώ κάτω ότι έχουμε αποτέλεσμα 0. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι εφόσον έχουμε δηλώσει το α και το a και το b σαν ακέραιους αριθμούς, δεν μπορεί να διαχειριστεί δεκαδικούς αριθμούς και να σε χωρίσει, ιδιαίτερα να σε χωρίσει σε ακέραια μεταβλητή. Αυτό το νόημα έχει και η δήλωση των μεταβλητών τύπου int. Εάν τώρα αλλάξουμε την μεταβλητή απάντηση και την μετατρέψουμε σε float και τρέξουμε το πρόγραμμα, βλέπετε ότι πάλι δεν εμφανίζει, εμφανίζει 0,0, διότι δεν μπορεί να διαιρέσει τους δύο ακέραιους αριθμούς. Εάν στην θέση των ακεραίων χρησιμοποιήσουμε τις δύο float μεταβλητές που έχουμε εδώ πέρα, τότε λογικά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ. Εάν τώρα θέλουμε σόν και καλά να διαιρέσουμε δύο ακέραιους αριθμούς, τους δηλώνουμε τύπου float για παράδειγμα. Μπορούμε να βάλουμε εδώ έναν ακέραιο αριθμό χρησιμοποιώντας πάλι το f και εδώ ένα δεύτερο ακέραιο και μπορούμε με την ίδια λογική, διότι το τρέχουμε και βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ. Εάν τώρα κάνουμε διαίρεση δύο float μεταβλητές και τις εκχωρήσουμε σε μία double μεταβλητή, σε αυτή την περίπτωση βλέπετε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, την κάνει η μεταβλητή, γιατί όπως πρέπει να γνωρίζετε οι float μεταβλητές και οι double είναι του ίδιου τύπου. Η float είναι υποσύνολο των double μεταβλητών, οπότε λειτουργεί μια χαρά. Απλά μας δίνει το αποτέλεσμα με περισσότερες λεπτομέρειες. Και φυσικά το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε αν διαιρούσαμε δύο double τιμές. Και με την ίδια λογική μπορούμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να πολλαπλασιάσουμε δύο int μεταβλητές και να ξεχωρίσουμε σε μια long μεταβλητή. Αν δηλαδή βάλω εδώ χρησιμοποιήσουμε το long, τους μεγάλους ακέραιους, και προσθέσω το α συν το β, τότε το πρόγραμμα λειτουργεί μια χαρά. Ας δούμε τώρα λίγο πώς δουλεύει ο τελεστής plus. Να έρθουμε εδώ πέρα στο απάντηση και χρησιμοποιήσουμε το α plus. Το α έχει τιμή 10, οπότε εδώ έτσι όπως το βλέπετε ουσιαστικά αυξάνουμε την τιμή του α κατά 1. Η διαφορά είναι ότι πρώτα θα τυπωθεί το α και μετά θα αλλάξει η τιμή της μεταβλητής του. Δηλαδή αν το εμφανίσουμε τώρα, το αποτέλεσμα μας θα είναι το 10. Το βλέπετε εδώ. Διότι όταν το εκτυπώναμε δεν είχε προσθεθεί ο αριθμός 1 πάνω στο α. Εάν και για δεύτερη φορά τυπώσουμε την τιμή της μεταβλητής α,
θα δείτε ότι στο ένα θα βγάλει 10 και στο άλλο θα βγάλει 11. Okay. Βλέπετε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη print εμφανίζει τον αριθμό 10 και η δεύτερη print εμφανίζει τον αριθμό 11. Ας βάλουμε και το ln εδώ πέρα να κατεβαίνει από κάτω. Ωραία. Εάν όμως το συν, το plus plus, το βάλουμε πριν από την μεταβλητή, τότε πρώτα θα προσθέσει την τιμή και μετά θα την εμφανίσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πάρουμε και στις δύο περιπτώσεις το 11 και το 11. Εάν χρησιμοποιήσω και εδώ το plus plus, καταλαβαίνετε ότι θα πάρουμε το 11 και το 12. Το βλέπετε εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βάλουμε το plus plus μετά την μεταβλητή, πρώτα χρησιμοποιείται η τιμή της όπως έχει και μετά αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής. Εάν το βάλουμε πριν από τη μεταβλητή, τότε αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής και χρησιμοποιείται. Αυτός λοιπόν είναι ο τελεστής της αύξησης της τιμής σε μια μεταβλητή κατά ένα, τον οποίο το χρησιμοποιούμε είτε πριν τη μεταβλητή για να αυξήσουμε την τιμή της μεταβλητής πριν τη χρησιμοποιήσουμε, είτε μετά τη μεταβλητή για να χρησιμοποιήσουμε πρώτα την τιμή της μεταβλητής και μετά να την αυξήσουμε. Υπάρχει και το πλην. Σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπετε εδώ, πρώτα αφαιρούμε την τιμή από τη μεταβλητή και μετά την εμφανίζουμε, οπότε εδώ θα έχουμε τον αριθμό 9. Στην συνέχεια προσθέτουμε στον αριθμό 9 τον αριθμό 1 στην μεταβλητή και μετά την εμφανίζουμε, οπότε θα έχουμε το 9 και το 10 εδώ αν το εκτελέσουμε. Το βλέπετε εδώ. Βασικά πράγματα, ίσως είναι βαρετά, μάλλον είναι βαρετά, αλλά αναγκαστικά πρέπει να τα πούμε για να τα ξεκαθαρίσουμε. Και φυσικά αν το βάλουμε μπροστά μετά τη μεταβλητή, καταλαβαίνετε ότι η τιμή της μεταβλητής θα εμφανιστεί πρώτα το 10, μετά θα μειωθεί κατά 1, θα γίνει 9 και συνέχεια θα αυξήσουμε το 1, οπότε έχουμε και στις δύο περιπτώσεις 10 και 10 σε αυτή την περίπτωση. Αυτό ακριβώς γίνεται όπως και με το plus plus, το συν δύο φορές και τη μείωση με την ίδια λογική λειτουργία. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα, φίλοι μου. Πιστεύω να τα έχετε ξεκαθαρίσει αν δεν τα γνωρίζετε. Θα τα πούμε στην συνέχεια με το επόμενο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.